Όλοι αυτοί λοιπόν που μας υποστηρίζουν να πιέσουν την Τουρκία και να της πούν, κοίταξε, θα πας στο δικαστήριο της Χάγης για ένα και μόνο θέμα. Η υφαλοκρηπίδα κάθετος ΑΟΣ. Τελείωσε. Αλλιώς, τι θα τις κάνουμε, δάσκαλε, αλλιώς. Αλλιώς θα τις κάνουμε τα εξής. Πρώτον, θα τις κόψουμε οποιαδήποτε προενταξιακή επιχορήγηση. Έχει το μεταναστευτικό όμως εκεί, οπότε. Αυτό είναι ανοησία. Ναι. Ηλία μου, ξέρω ότι υποχρεούσε να το πεις, ναι, γιατί είσαι δημοσιογράφος, το καταλαβαίνω. Ναι. Ωραία, λέω, θα σου απαντήσω. Επιχείρημα τώρα, ναι. Θα σου απαντήσω. Ναι. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αποδείξαμε ότι άμα θέλουμε να φυλάξουμε τα σύνορα, τα φυλάσσουμε. Προφανώς. Αποδείξαμε ότι η θάλασσα έχει σύνορα και μπορούν να φυλαχθούν. Το κατάλαβαν και οι Έλληνες αρχηγοί που δεν το είχαν καταλάβει. Μπράβο. Καλύτερο ο κ. Τσίπρας, λοιπόν, εάν λοιπόν αυτό το πράγμα εφαρμοστεί, συνεχίζει, ναι, να εφαρμόζεται και με την πλήρη ευρωπαϊκή παρουσία. Τι σημαίνει αυτό? Παρουσία ευρωπαϊκού λιμενικού. Δεν έχει ανάγκη την Τουρκία. Δεν έχει ανάγκη την Τουρκία. Άρα καλά, μπορεί να μην τα. Δεύτερον, ναι, τι κάνει ακριβώς η Τουρκία? Μα έχει ολόκληρο πρόγραμμα ειδικής politique tarifaire, τιμολογιακής πολιτικής, η οποία τι κάνει? Μεταφέρει από ολόκληρη την Αφρική κόσμο στην Τουρκία για να μπορεί να τον στέλνει μετά στην Ευρώπη, και επειδή η Ευρώπη κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της, έτσι, mm-hmm, να μπορεί να την εκβιάζει. Μα είναι στο χέρι της Ευρώπης να σταματήσει να την εκβιάζει. Yeah. Ο Εύρος δηλαδή απέδειξε ότι δεν έχουμε απλή εργαλειοποίηση, έχουμε όπλοποίηση των μεταναστευτικών, των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, κάτι. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε, καταλαβαίνω το σκεπτικό. Λέω εγώ όμως ότι τελικά καθόμαστε στο τραπέζι για την οικονομία της συζήτησης. Εμάς μας συμφέρει και μας εξυπηρετεί σε μια τέτοια περίπτωση να κάτσουν και άλλοι στο τραπέζι μαζί μας, ή μας εξυπηρετεί το διμερές? Γιατί το λέω αυτό. Φαντάζομαι ότι κάποιος θα έλεγε, η Γαλλία αυτή τη στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συνθετικά διακείμενες κτλ. Μήπως αυτό δημιουργήσει μετά άλλου είδους όμως σχέσεις, πώς να πω, αγάπης και έρωτα μεταξύ ημών και κάποιων υπερδυνάμεων? Μήπως είναι καλύτερο να κάτσουμε οι δυο μας με τους Τούρκους και ό,τι γίνει? Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Προφανώς αναφέρεστε σε αυτή την πρόταση του Μπορέλ. Ναι, ναι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο καθένας μπορεί να κατεβάζει μια πρόταση. Mm-hmm. Εγώ λέω το εξής. Εφόσον καλείται η Ελλάδα και η Κύπρος, η Ελλάδα και η Κύπρος θα μετέχουν ως Ελλάδα και η Κύπρος ως Κυπριακή Δημοκρατία. Mm-hmm. Θα το δεχτεί αυτό η Τουρκία? Αν δεν την αναγνωρίζει. Νότια Κύπρο τη λέει. Και δεν θεωρεί ότι είναι κράτος. Μπράβο. Πώς θα συμμετάσχει λοιπόν? Αν δεν συμμετάσχει η Κύπρος, λοιπόν δεν πάμε κι εμείς. Τέλεια. Άλλωστε αυτό είναι το πρόσχημα το οποίο είπε, έφερε και η ελληνική πλευρά. Είναι ένας εύκολος τρόπος να μην πάμε. Ναι. Αλλά προσέξτε όμως. Εγώ τι φοβάμαι εδώ? Φοβάμαι μήπως γίνει κάτι ανάλογο με αυτό το οποίο εδώ και χρόνια γίνεται στην Κύπρο, στα πλαίσια του διαλόγου μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Μας θεωρήσουν και εμάς ως κοινότητα, οπότε μετάσχουμε, mm-hmm, όχι ως Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά ως ένα πράγμα ελληνοκυπριακή κοινότητα, το οποίο θα είναι ο His Excellency Mr. Αναστασιάδης και ο His Excellency Mr. Ακιντζή. Το οποίο τον βρίζουν οι μισές τουρκικές εφημερίδες παρεμπιπτόντως τον κύριο Ακιντζή τώρα. Ναι, εντάξει.